Δημήτρη Τζομπατζόγλου, καλημέρα σας κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας από Θεσσαλονίκη. Τελειώσαμε Καμαρά, έτσι. Τελειώσαμε, είναι για 3 χρόνια θα υπογράψει στον ΠΑΟΚ, έχει συμφωνήσει. Από πολλές διακυμάνσεις δείγαμε βεβαίως και το πόσο τον ήθελε ο ΠΑΟΚ και επέμεινε στην απόκτησή του και το πέτυχε στο φινάλε. Με αρκετά χρήματα στο ταβάνι των δικών του συμβολέων, με μπόνους υπογραφής το οποίο ας πούμε κερδίζει αφού είναι ελεύθερος ποδοσφαιριστής. Πολύ σημαντικό το ότι ξεκινάει από την πρώτη μέρα. Θα είναι εδώ 19 του μήνα, 20 μπαίνει στο γήπεδο και αυτός ο στόχος επετέφθη. Ο ΠΑΟΚ έχει πλέον, γιατί έχει συμφωνήσει και ο ΣΒΑΜ, 4 χαφ στον άξονα για να ξεκινήσει σίγουρα. Θέλει και πέμπτο τον ΜΕΙΤΕ, τον συγκεκριμένο παίχτη, με όσα προσέφερε πέρυσι, με τα πλεονεκτήματά του. Με τον ΜΕΙΤΕ δεν τα βρίσκει, ο ΜΕΙΤΕ δεν πέφτει στις απαιτήσεις του, θέλει να παραμείνει στο συμβόλαιο που είχε με την ΜΕΦΙΚΑ, σου λέει επιτυχημένος είμαι, γιατί να κάνω εγώ μείωση. Ο ΠΑΟΚ βγάζει ένα εκνευρισμό γιατί πίστευε θα τα βρει μαζί του, γι' αυτό πήγε και στην ΜΕΦΙΚΑ. Και πλέον μπαίνει μια πίεση στο συγκεκριμένο ζήτημα, η πίεση της ερχόμενης εβδομάδας. Πρέπει οπωσδήποτε να τελειώσει θετικά ή αρνητικά. Αυτό βγάζει ο ΠΑΟΚ, ότι δίνει μια διορία να τελειώσει με τον ΜΕΙΤΕ, αλλιώς θα πρέπει υποχρεωτικά να προχωρήσει σε άλλη λύση στην θέση των ΧΑΦ. Και πέρυσι ο ΜΕΙΤΕ είχε στο περίμενε τον ΠΑΟΚ της φόρης στο τέλος, θα δούμε τώρα αν θα επηρεαστεί από τη διορία που του δίνει η ομάδα. Το Κεντζιόρα είναι λίγο πιο συνήθω και ο Κεντζιόρα είναι πάρα πολύ σημαντικός για τον ΠΑΟΚ. Τα έχει βρει ο ΠΑΟΚ μαζί του, δεν τα βρίσκει με την Δυναμό Κιέβου που έχει μεγάλες απαιτήσεις για το συμβόλαιο 6 μηνών που απομένει μαζί του. Ο ΠΑΟΚ πλέον πιέζει τον Κεντζιόρα να βρει λύση με την Δυναμό Κιέβου. Του τύπου. Του χρωστάνε 200. Πώς? Του τύπου μεγάλες απαιτήσεις, εκατομμύριο ας πούμε, τέτοια πράγματα. Ναι. Mm. Θα μπορούσε ο παίχτης να εκμεταλλευτεί κάποιες διατάξεις να φύγει για την Ουκρανία. Δεν τον πίεσε ο ΠΑΟΚ να κάνει κάτι τέτοιο. Τα προσέχει αυτά τα ζητήματα, ουκρανικά, ρωσικά κτλ. Έχει μια οφειλή 200.000 απέναντί του η ομάδα. Ο ΠΑΟΚ λέει την καλύπτει. Ψάχνουν μαζί τη λύση με τους Ουκρανούς. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει άλλο δεξιό στόπερ, πιέζεται. Και αυτά τα δύο, του ΜΕΙΤΕ και του Κεντζιόρα, αλλά και του Μπρέθουαϊτ με τον Εντζούκε, που έχουν σημαντικές προτάσεις του ΠΑΟΚ στα χέρια τους, πάνω από 1,8 εκατομμύρια, θα τα περιμένουμε την εβδομάδα που ο ΠΑΟΚ ξεκινάει την προετοιμασία του, δηλαδή την ερχόμενη. Έχει συμφωνήσει ο Θημιάνης, είναι ο πρώτος, έχει περάσει ήδη και τα ιατρικά για να ανακοινωθεί, να ξεκινήσει και γίνει προετοιμασία, να δούμε πώς και αν θα καθιερωθεί στις απαιτήσεις του ΠΑΟΚ, θα παραμείνει στο ρόστερ. Χαφ κυρίως παίζει, πέρυσι ο Γκαρσία στόπερ στο Πασεραϊκό, έχει καλή τεχνική, είναι αρκετά έξυπνος, είπαμε θα δούμε αν θα μπορέσει να ανταποκριθεί για να παραμείνει στον ΠΑΟΚ. Τα μεταγραφικά και οι προτεραιότητες αυτές είναι κυρίως, είπαμε με τον ΠΑΟΚ να έχει στόχο να μην κάνει πολλές αλλαγές, να ενισχυθεί στην επίθεση κυρίως και στα χαφ. Την άλλη Πέμπτη που θα μπουν στο γήπεδο σίγουρα θα έχουμε εξέλιξη και οριστικές αποφάσεις για 2-3 ακόμα θέσεις που εκκρεμούν. Εντάξει, πάντως ρε παιδί μου, το Καμαρά η κίνηση άμα τελειώσει και το ΜΕΙΤΕ λύνει ένα μεγάλο πρόβλημα ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή τελειώνει από τον άξονα. Μετά, ναι. Μετά εντάξει, είναι πιο. Είναι και Τζιόρα, είναι να πάρουμε τον εξτρέμ. Που μπορεί να είναι ο Ετζού και μπορεί να βρούμε κάποιον άλλον. Όπως έχουμε γνωρίσει. Είναι και έχουμε παίχτες να προχωρήσουμε τώρα στα προγραμματικά. Ο Σέντερφορ είναι και ο Κετζιόρα. Σέντερφορ και Κετζιόρα. Για μένα πιο καυτά πλέον και από του ΜΕΙΤΕ. Και από του ΜΕΙΤΕ λες. Ναι, και ας λιώνει ο Λουτσέσκο για το ΜΕΙΤΕ. Ναι. Στα χάφ έχει 4. Ξεκινάει, παίζει. Απλώς ο ΜΕΙΤΕ είναι ο βασικός, είναι η κολόνα. Τον ξέρει, τους ξέρει, τους ξέρει, ναι. Εντάξει, είναι πολύτιμος και δεν θέλει να κάνει πολλές αλλαγές στα χαφ. Μην ξεχνάμε ότι μπορεί μέσα στο καλοκαίρι να προκύψει κι άλλο θέμα με χαφ και τον ΟΣΔΟΕΦ για παράδειγμα. Μπορεί, δεν αποκλείται να προκύψει κι άλλη αλλαγή αργότερα στη διάρκεια. Δεν θέλει να αλλάξει τόσα πολλά στα χαφ. Καλά, γι' αυτό θα επιμείνει για το ΜΕΙΤΕ. Και θα είναι και εύκολο να γίνει η αλλαγή του ΟΣΔΟΕΦ αν έχουν μείνει όλοι, γιατί κακά τα ψέματα θα μιλάμε για τον τέταρτο τη τάξη στην ιεραρχία κεντρικό χαφ. Ναι, ΜΕΙΤΕ ναι. Καμαρά προορίζονται για βασική. Ο ΣΒΑΜ ο αμέσως επόμενος. Αυτός που θα έρθει, ναι. Πάει πιο κάτω ο ΣΔΟΕΦ. Οπότε
το να αλλάξει τον τέταρτο τη τάξη κεντρικό σου χαφ είναι εύκολο. Ναι, ναι. Βιάζουν και αγχώνται για το ξεκίνημα. Mm. Αυτό τους, και πράγματι για το ξεκίνημα δεξιό στόπερ δεν έχει έτοιμο. Εγκόγκ είναι και δεν είναι, κανείς δεν πώς θα ξεκινήσει. Μια και μέχρι τώρα έχει βγει στην αγορά ο Πάοκ, αλλά δεν έχει βρει πρόταση να τον καλύπτει για να παραχωρήσει τον Ιγυριανό. Είναι τα δύο πιο αγχωτικά. Αυτά είναι του Πιετζιόρα και του Μεϊτέκ και τα άλλα έπονται. Ο Μπρέντουαϊτ συνεχίζει με την Εσπανιόλ στην προσπάθεια να επιστρέψει στην Πριμέρα. Κέρδισε τη σειρά των Μπαράζ που τελείωσε χθες. Θα παίξει με την Οβιέδο και σίγουρα δεν θα βιαστεί να. Διπλά είναι και με την Οβιέδο. Ναι, ναι. Mm. Είναι διπλά. Τελειώνει 23 Ιουνίου η διαδικασία των αγώνων αυτών στην Ισπανία. Έχουν αυτοί, έχουν πρωτάθλημα μέχρι. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Παραδοσιακά. Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, κύριε. Thank you. Καλημέρα.